Και τώρα ανοίγει στα δεξιά για τον Μούργκ. Αυτός κατέβασε, περιμένει την άνοδο του Λιράτζη. Προτιμά το σουτ. Κρυμέντσικ εκτελεί η απόκριση του Νάγκη. Πρώτη ευκαιρία στο μάτς το 6. Από τον Κρυμέντσικ. Για το Λάμπρου. Τέσσερις παίχτες στην περιοχή ο ΠΑΟΚ. Τώρα 5 η κίνηση του Λάμπρου. Καταπληκτικό το σουτ. Αλλά δεν είναι τυχερό στο δοκάρι. Είναι αυτό που το αρνείται τον γκολ. Τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ από εκεί με τον Τσιγκάρα να κάνει πολύ ωραία τρίπλα. Να δίνει στο Μούργκ. Πάλι Τσιγκάρας για το πρώτο του γκολ και θα το βάλει ο Τσιγκάρας. Να τον λοιπόν ο νεαρός. Αυτός ξεκίνησε την προσπάθεια. Αυτός την ολοκληρώνει στο 19. Εδώ βλέπουμε από την αρχή τη φάση. Αυτή η τρίπλα ανοίγει την άμυνα. Δίνει στο Μούργκ. Ο Μούργκ του επιστρέφει. Ωραίο το πλασέ στα δίχτυα του Νάγκη. Δεύτερο δοκάρι είναι μόνο στο Κρυμέντσικ. Πήρε την κεφαλιά στα δίχτυα. Εδώ εκτέθηκε η άμυνα της ΑΕΛ. Και ο Κρυμέντσικ αποδεικνύει ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον φετινό ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι χάσαν εντελώς τα μαρκαρίσματα. Φαίνεται τη μεγαλύτερη ευθύνη να την έχει ο Γκοτσαμανίδης. Ο Γιακιμόφσκι, καλή είναι η εκτέλεση. Λίγο έλειψε να έχουμε αυτό το γκολ. Βρήκε ελάχιστα την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Μπέρδεψε τον Πασχαλάκη. Άλλη μια εκτέλεση. Πάλι για απευθείας εκτέλεση. Αυτή τη φορά το γκολ ήρθε. Αυτό γκολ είναι. Δείτε και πάλι στο πρώτο δοκάρι. Ναι, αυτό γκολ είναι όντως. Δεν βρήκε παίχτης της ΑΕΛ. Το βλέπουμε και εδώ καθαρά ο Περέιρα. Μπενχατήρα πάνω στον Ουάρντα. Τον περνά ο Ουάρντα. Το σούτ του Λάμπρου. Out είναι. Δεν τη βρήκε ο Νάγκη. Πολύ καλό σούτ. Πινακάς με όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ απέναντί του. Δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά. Ο Ζίφκοβιτς τώρα αναζητά αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Έχει και τον Βρακά αριστερά και τον Κούτσια. Σε αυτόν φτάνει η μπάλα και ο Κούτσιας όχι. Δοκάρι. Ο Καγκάβα δίνει στον Τσιγκάρα, πάλι Καγκάβα, αυτός θα ψάξει τον γκολ. Ο Νάγκη του λέει όχι. Η πρώτη τελική του εντός εστίας είναι αυτή. Συζητά αρκετά ο Καγκάβα με τους συμπαίκτες του. Χρειάζεται και χρειάζονται όλοι χρόνο για να προσαρμοστούν. Νινούα, θέλει να βρει το Βράκα. Ο Κούτσιας κι όμως, ο Νάγκη του είπε όχι. Εδώ βοηθός. Αντιλήφθηκε ότι η μπάλα γύρισε από αμυνόμενο, οπότε άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Ολοκληρώθηκε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-1. 12η νίκη του κόντρα στην ΑΕΛ, όταν είναι γηπεδούχος η ομάδα της Λάρισσας.